Πλατή και Ιωάννου έχουν πάρει ήδη την θέση τους στο κέντρο του γηπέδου. Αναμένουμε την είσοδο και της ομάδας της Αλκής στον αγωνιστικό χώρο για να αρχίσει το παιχνίδι. Ο κόσμος της ανόρθωσης χειροκροτεί. Πρέτρα Κοτσόκολιτς εδώ συγκεντρώνεται και επικαλείται την βοήθεια του Θεού πριν την αναμέτρηση. Τιμούρ, Τιμούρ. Αποθεώνεται ο τεχνικός της ανόρθωσης. Οι φίλοι της ανόρθωσης που έχουν κάθε λόγο φέτος ασφαλώς να είναι ευχαριστημένοι και απόψε αναμένουν επάνωδο της ομάδας τους στην κορυφή της βαθμολογίας, υπό την προϋπόθεση βέβαια πως θα εξασφαλίσει την νίκη την 7η της στο φετινό πρωτάθλημα. Είσοδος τώρα και για τους παίχτες της Αλκής στον αγωνιστικό χώρο, κάπως καθυστερημένη βέβαια γιατί ήδη είμαστε στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και αυτή την ώρα εισέρχεται η ομάδα της Αλκής στον αγωνιστικό χώρο. Είδαμε και τους φίλους της ομάδας της Λάρνακας, δίνουν το παρόν τους σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους παίκτες τους στην πολύ δύσκολη αποψινή αποστολή που έχουν. Κάτι έχει να μας μεταφέρει από τον αγωνιστικό χώρο ο Κυριάκος Δημητρίου. Να το δώσουμε τον λόγο, Κυριάκο. Λίγο πριν από την είσοδο της ομάδας της ανόρθωσης στον αγωνιστικό χώρο, οι οθόνες εδώ στο Αντώνης Παδόπουλος έπαιξαν στιγμιότυπα από τα παιχνίδια της ανόρθωσης στην Ευρώπη. Έφτιαξαν την ατμόσφαιρα. Έφτιαξαν την ατμόσφαιρα, ζέσταναν τον κόσμο και δημιουργήθηκε πολύ καλή ατμόσφαιρα από τους συνάντες. Το ζεστό χειροκρότημα, Κυριάκο, φίλες και φίλοι συνδρομητές που ακούμε τώρα, είναι για τον τεχνικό της ομάδας, τον κύριο Κασιανό, ο οποίος και αυτός ανταποδίδει. Είναι γνωστή η σχέση του με την ανόρθωση, ποδοσφαιριστής της ομάδας, βοηθός συνεργάτης του Τιμούρ Κετσπάγια, με τον οποίο πανηγύρισαν μαζί μεγάλες επιτυχίες, πρωτάθλημα, κύπελο. Αναγνωρίζεται η προσφορά του με το ζεστό χειροκρότημα από τους φίλους της ανόρθωσης, το οποίο ανταποδίδει ο Κύπριος τεχνικός. Όμορφη ατμόσφαιρα εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε για την έναρξη πλέον του παιχνιδιού. Το πρώτο σφύριγμα του κυρίου Καπιτανή αναμένουν οι παίκτες της ανόρθωσης στον χώρο του κέντρου. Ο κύριος Καπιτανής που κάνει τον απαραίτητο έλεγχο και την συνεννόηση με τους βοηθούς του και ετοιμάζεται να σφυρίξει. Νικολάου και Χαουάρ είναι κοντά στην μπάλα. Σφυρίζει ο κύριος Καπιτανής, αρχίζει το παιχνίδι. Πρώτη προσπάθεια για την ανόρθωση να βγει μπροστά, που φέρνει και το πρώτο πλάγιο με τον Λαμπάν να εκτελεί πίσω κάτω τον Πρασίνοβιτς. Τον πίεσε εκεί ο Μασάδο. Νέο πλάγιο ξανά για τους γηπεδούχους. Σόσιν δοκίμασε να περάσει για τον Νικολάου, έδιωξε ο Τζένιτς. Στον χώρο του κέντρου ο Λίμα κέρδισε με την κεφαλιά. Εκεί που πήγε μπάλα όμως ήταν μόνος ο Δέλας. Και η ανόρθωση επανέρχεται με ο Τσόκολιτς, που δεν θα περάσει με την παλιά, αλλά θα πάρει άλλο ένα πλάγιο. Τρίτο στα πρώτα 35 δευτερόλεπτα για την ανόρθωση. Σόσιν, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 4 τέρματα. Βγάζει παλιά στην περιοχή, σε ένα χώρο όμως που ο Χίτη ήταν μόνος και χωρίς ιδιαίτερη πίεση μάζεψε την μπάλα. Η Σλιχίτη την στέλνει προς το γήπεδο της ανόρθωσης. Ο Τσόκολιτς στην πρώτη κεφαλιά, σκοπελίτη στην συνέχεια, απομάκρυνε ο Τσόκολιτς. Πάει να πιέσει ο Χαουάρ, ο Τζένιτς διώχνει πιο μακριά η μπάλα από τον Ναντίνιο. Κερδισμένη ξανά η παίκτες της ανόρθωσης. Αφήνει ο κύριος Καπιτανής το φάουλ που έγινε πάνω στο Σκοπελίτη. Παλιά πρώτη καλή, πάρα γίνει το λάθος. Απ' την προσπάθεια εκεί του Ρουστέμι να γυρίσει στον Χίτη που μόλις πρόλαβε απέναντι στον Χαουάρ. Πάει τώρα η Αλκή να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Παλιά δεν θα φτάσει στον Διαβαρά. Αλλού κινήθηκε ο ποδοσφαιριστής, αλλού πήγε η μπάλα. Σκοπελίτης. Δεν πέρασε η μπαλιά του, ο Τσόκολιτς πήγε να διορθώσει, ο Λίμα κράτησε, διώχνει τώρα ο Γεωργίου, κερδισμένη ξανά επέκταση της Αλκής.
με το Ρούγκα, τον χρυσό σκόρερ της Αλκής την περασμένη εβδομάδα. Ξανά ο Ρούγκα, Λίμα, θα χάσει το Πρασίνοβιτς. Από μάκρινε ο Δέλλας, τρέχει ο Σόση να πιέσει τον Τζένιτς, ο οποίος φτάνει πρώτος στην μπάλα, πάει να κάνει κάτι δύσκολο. Ο Χαουάρ δίστασε για το σούτ, πήγε να προσποιηθεί για να πλησιάσει, να μπει στην περιοχή του Χίτη. Τον σταμάτησαν την τελευταία στιγμή. Ξανά προσπάθεια για την Αλκή με τον Εντκάρ που έπεσε. Ο κ. Καπιτανής ήταν κοντά, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Τσόκολιτς πίσω για τον Γεωργίου. Δέλλας. Για τον Ντοπρασίνοβιτς. Σκοπελίτης. Παλιά σε ένα χώρο που δεν υπήρχε. Δεν έγινε κίνηση από ποδοσφαιριστή της Ανόρθωσης. Και ο Χίτη είναι κάτοχος της μπάλας στη δικιά του περιοχή. Μόνος. Πάει τώρα ο Χαουάρ. Να τον πιέσει για να αναγκάσει να... τον αναγκάσει να πάρει την μπάλα. Λίμα πάει να περάσει στην περιοχή. Δέλλας ελέγχει και απομακρύνει. Έκοψε ο Ναντίνιο. Πάσα για τον Ρούγκα. Παλιά στην περιοχή. Καλή. Διαμαρτύρεται εκεί ο Εντκάρ με την προσπάθεια του Λαπάν. Χέρι μάλλον ζήτησε. Γιατί φάουλ στον ίδιο δεν φάνηκε να γίνεται. Έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο Τσίριο. Η ΑΕΛ επανήλθε στις νίκες κερδίζοντας την Αθηνική Ένωση Πάφος με 2-1. Δεν έχει αρχίσει ακόμη το δεύτερο ημίχρονο στο Μακάριο μεταξύ της Δόξας και του Αποκκινήρα. 1-0 προηγήθηκε η γηπεδούχος ομάδα στο πρώτο 45 λεπτό. Γεωργίου. Έκοψε ο Ρουστέμι. Πάει η Αλκή να βγει μπροστά ξανά με τον Εντκάρ. Περιμένει ο Διαβαρά στην περιοχή. Παλιά του δεν θα περάσει. Χτύπησε το σώμα του Κωνσταντίνου. Λαπάν πρόλαβε. Σόσιν. Που κατέβασε, προλαβαίνοντας εκεί τον Λουκά Νικολάου. Ανεβαίνει ο Τσόκολιτς, δεν τον είδε από δεξιά. Ήταν μόνος ο Τσόκολιτς. Δεν έκανε την κίνηση, γι' αυτό και φωνάζει ο Τιμούρκες Πάγια. Έτσι, Κυριακό. Προηγουμένως τα άκουσε ο Σκοπελίτης, τώρα ο Νικολάου από πλευράς ανόρθωσης για την καθυστέρηση στο να μεταβιβάσουν την μπάλα οι υποσφαίρες των γηπεδούχων. Να δούμε τη φάση για να μας πεις κάποιες φορές κινήσεις με τον Λαμπάν που βγάζει παλιά. Στην περιοχή ελέγχουν όμως οι παίκτες της Αλκής, απομάκρυνα με το Ρουστέμι. Βγαίνει κάτι άλλο σε αυτά τα πρώτα λεπτά, στο πρώτο πεντάλεπτο, Κυριάκο, κάτω από τον χώρο των μπάγκων και τις πρώτες κινήσεις και αντιδράσεις των δύο προπονητών. Πριν από λίγο ο κύριος Κασιανός φώναξε κοντά του το Λίμα, του ζήτησε να πάει. Να δούμε την φάση, ο Τσόκολιτς, μπαλιά στην περιοχή, έδιωξε εκεί ο Λουκά, πλάγιο για την ανόρθωση. Ο Τσόκολιτς πίσω η μπάλα για τον Γεωργίου. Σκοπελίτης για τον Δέλλα. Έτοιμος για μπαλιά. Την κάνει ψάχνοντας απέναντι τον Λαπάν. Φτάνει στον Γάλλο η μπάλα που της δίνει ύψος στην περιοχή. Ο Τζένιτς στην πρώτη κεφαλιά. Σόσιν θα κερδίσει. Εκμεταλλευόμενος εκεί την αδράνεια των αμυντικών της Αλκής. Η φάση συνεχίζεται και ο Σόσιν με τη νέα προβολή εκεί προσπάθησε. Αλλά ο Λουκά έβαλε το πόδι, θεωρώ. Με τον τρόπο που πήρε ύψος η μπάλα, επιμένει η ανόρθωση αλλά κερδίζουν οι παίκτες της Αλκής. Κυριάκο, έτσι στα γρήγορα να ολοκληρώσεις την προηγούμενη παρέμβασή σου. Να δούμε όμως εδώ και τη φάση για την Αλκής. Ακούμε τώρα. Ο Λίμα ζήτησε ο κύριος Κασιανός να πάει δίπλα στον Διαβαρά να αποτελεί το στήριγμά του, κάτι ανάλογο με το Χαουάρ που είναι πλάι στον Λούκα Σόση στην κορυφή της επίθεσης για την ανόρθωση. Μάλιστα. Ο Λίμα που είναι ξανά κατόχος της μπάλας. Βρίσκει τον Εντκάρ. Τον Διαβαρά, με συγχωρείτε, παρέμβαση όμως από τον Ντοπρασίνοβιτς είναι καθοριστική. Θα του αποσπάσει την μπάλα. Δοκίμασε να επανέλθει η Αλκή με την παρέμβαση εκεί του Ανιουέτα. Η κατοχή όμως μένει για τους παίκτες της ανόρθωσης. Με Λαμπάν.
που αφήνει πίσω στον Κωνσταντίνου, το Πρασίνοβιτς. Ξανά ο Κωνσταντίνου και τώρα Δέλας. Γεωργίου. Έκοψε ο Ναντίνιο. Σκοπελίτης. Ξανά ο Γεωργίου, το Πρασίνοβιτς τώρα. Πάσα για τον Κωνσταντίνο. Το Πρασίνοβιτς, Νικολάου, δεν μπορούσε να ελέγξει σωστά την μπάλα. Μασάδο, πολύ καλή κίνηση, κράτησε μπάλα παρά την πίεση. Το λάθος στη συνέχεια από τον Ανιουέτα. Λαμπάν έψαξε στην κίνηση τον Σόσιν, έδιωξε ο Τζένιτς. Δέλας και Ντιαβαρά εκεί διεκδίκησαν. Δέλας που περνάει για τον Νικολάου, κάνει το σουτ, καλό το πρώτο σουτ στο παιχνίδι. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια της εστίας της Αλκής. Στο 8ο λεπτό το πρώτο καλό σουτ στην αναμέτρηση. Φάση που ξαναβλέπουμε. Είδε χώρο μπροστά του ο Νικολάου. Δοκίμασε δυνατό σουτ. Ο Χίτη έκανε την προσπάθεια περισσότερο για ασφάλεια. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του. Ρούγκα για τον Λίμα, λίστηκε, πέρασε για τον Μασάδο, προϋποθέσεις τώρα για την Αλκή, δεν υπάρχει offside, μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα έξω, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Εντκάρ. Απαντά με τον καλύτερο τρόπο η Αλκή, φτάνοντας όχι στο πρώτο καλό σουτ από νωρίτερα η ανόρθωση στον αγώνα, αλλά στην πρώτη κλασική ευκαιρία. Δεν υπάρχει offside για τον Εντκάρ που φεύγει από πίσω, πλασάρει στην έξοδο τον Νάκη, όχι όμως σωστά, και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι καταγράφεται για την ομάδα της Αλκής. Σκοπελίτης για τον Χαουάρ που ανοίγει πολύ την μπάλα. Έκοψε ο Ανιουέτα, Μασάδο με πολύ όμορφο τρόπο πέρασε στον Ρούγκα. Μένει και κάτω δείχνοντας να έχει πρόβλημα, γι' αυτό και ο Λίμα έβγαλε την μπάλα έξω. Ο κύριος Καπιτανής πάει τώρα κοντά στον Μασάδο, που στο πρόσωπο δείχνει να είχε πρόβλημα. Δίνει τα χέρια με τον Σκοπελίτη πάνω στη φάση. Θα πρέπει να δέχτηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο Μασάδο. Σκοπελίτης που επιστρέφει την μπάλα στην κατοχή των παιχτών της Αλκής, παραχωρώντας πλάγιο. Και Σπάγια φωνάζει στους παίκτες του να μην πάνε ψηλά. Και έχει δίκιο, γιατί το fair play αυτό απαιτεί. Επιστρέφεις στην αδοχή, αλλά δεν πιέζεις ψηλά για να δυσκολέψεις την αντίπαλη ομάδα. Εύκολα πάντως η αδοχή επέστρεψε για τους παίκτες της ανόρθωσης. Δέλας. Το Πρασίνοβιτς. Χαουάρ, ο Τσόκολιτς που πρόλαβε και περνά πίσω για τον Γεωργίου. Ρισκάρει κάπως, ο Δέλας κάνει λάθος στην συνέχεια. Εντκάρ για Μασάδο, ξαναβγαίνει μπροστά η Αλκή, που παίζει γρήγορα την παλακάτω, με τον Λίμα τώρα που προσποιήθηκε. Μασάδο το σούτ, πολύ καλό, Νάκη όμως πέφτει και μαζεύει σταθερά. Νέα πολύ καλή στιγμή για την Αλκή. 11ο λεπτό, σε ένα δίλεπτο μέσα δύο φορές. Απείλησε την εστία της ανόρθωσης. Νωρίτερα με την μεγάλη ευκαιρία του Εντκάρ που βγήκε μόνος απέναντι στον Νάκη. Εδώ με τον Μασάδο που δοκίμασε από μακριά ένα καλό σουτ. Βρήκε όμως σε ετοιμότητα τον Ζόλτα Νάκη που μάζεψε σταθερά την μπάλα. Μασάδο χάνει από τον Πρασίνοβιτς. Χαουάρ τώρα πάει, ανόρθωση να βγει μπροστά. Πάσα για τον Λαμπάν. Μπαλιά στην περιοχή, ο Σόσιν δεν μπορούσε. Ο Ναντίνιο ψύχρεμα κατεβάζει με το στήθος για τον Χίτη. Αλβανός. Φέρνει τώρα την μπάλα κάτω. Έχει πετύχει δεύτερον γκολ η Δόξα στο Μακάριο και παίρνει σημαντικό προβάδισμα απέναντι στον Αποπ Κινήρα με 2-0.
Μασάδο. Θα τον σταματήσει ο Σκοπελίτης. Κερδίζει ο Ανιουέτα. Ανοίγει για τον Αντίνιο. Ρούγκα. Ναντίνιο. Ξανά ο Ρούγκα. Τον πιέζει και ο Νικολάου. Το πλάγιο είναι για την Αλκή. Περιμένει ο Ναντίνιο κίνηση. Την έκανε ο Μασάδο. Πιέστηκε αλλά κράτησε την μπάλα. Και τώρα θα πάρει φάουλ από τον Σόσιν. Το εκτέλεσε ο ίδιος, αλλάζοντας παιχνίδι, στέλνοντας την μπάλα απέναντι στον Ρουστέμι, ο οποίος κάνει κάτι πολύ φιλόδοξο από τόσο μακρινή απόσταση να δοκιμάσει σούτ. Εύκολα ο Νάκη μάζεψε την μπάλα. Τζένιτς απομάκρυνε. Μασάδο κέρδισε. Η Αλκή στα τελευταία λεπτά έχει αναλάβει πρωτοβουλία και πιο εύκολα πλησιάζει την αντίπαλη περιοχή από ό,τι η ανόρθωση. Διαβαρά, έξυπνη παλιά για τον Εντκάρ. Μεγάλη ευκαιρία. Καινή αιστεία και τώρα θα γίνει τον γκολ. Τον γκολ από τον Λίμα. Πάνω που λέγαμε ότι η Αλκή έχει αναλάβει την πρωτοβουλία. Έχει καλύτερη επιθετική παρουσία σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Την εξαργυρώνει με γκολ. Με τον Γκάμπριελ Λίμα να σκοράρει για τρίτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα. Τον Άκη εδώ να μην μπορεί να κάνει κάτι. Κοιτάξτε ξανά. Εξαιρετική πάσα του Διαβαρά για τον Εντκάρ. Την κατάλληλη στιγμή το γύρισμα. Ήταν πλέον καινή εστία στην έξοδο πλάγια του Νάκη. Και ο Γκάμπριελ Λίμα αμαρκάριστος ανάμεσα από δυο παίκτες της ανόρθωσης. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 13ο λεπτό. Ανόρθωση 0, Αλκή 1. Φυσιολογική εξέλιξη με βάση το τι παρακολουθούσαμε περίπου από το 1ο λεπτό και κάτι. 1ο λεπτό και κάτω, 1ο λεπτό ήταν η πρώτη φάση καλή για την Αλκή. Η ανόρθωση εδώ που πάει να αντιδράσει. Διαμαρτύρονται εκεί οι παίχτες της. Ξαναδούμε την φάση. Ο Χίτη φάνηκε να διώχνει έστω και δύσκολα. Ο Τσόκολιτς η παρέμβαση, η μπάλα φτάνει πίσω στον Κωνσταντίνου. Κερδίζει ο Σκοπελίτης, αλλά σφυρίζει φάουλ ο κύριος Καπιτανής, που έγινε πάνω στον Ανιουέτα. Πάμε κάτω στον Κυριάκο Δημητρίου, αντιδράσεις Κυριάκο μετά τον γκολ του Λίμα. Είχαμε πει πιο πριν για τις εντολές προς το Λίμα, δεν είναι μόνο ο Λίμα που ανέβηκε πιο ψηλά, το ίδιο και ο Εντκάρ, αλλά και ο Μασάδο. Δυσκόλεψαν την άμυνα της ανόρθωσης και αυτό φάνηκε στην φάση του γκολ. Και στα τελευταία λεπτά γενικά όταν ανέβηκε ολόκληρη η ομάδα της, του κυρίου Χριστάη Κασιανού. Μάλιστα. Όσο ακούγαμε τον συνάδελφο, είδαμε τη φάση που ακούστηκαν κάποιες διαμαρτυρίες. Η μπάλα χτυπά στο χέρι εκεί του Ναντίνιο, χωρίς να την βλέπει όμως. Και μετά την προσπάθεια του τερματοφύλακα της ομάδας του, η Αλκή ξαναβγαίνει μπροστά. Θεωρώ πως σωστά άφησε ο κύριος Καπιτανής το παιχνίδι να εξελιχθεί. Δεν υπήρχε πρόθεση. Ούτε καν έβλεπε την μπάλα όπως ερχόταν ο Ναντίνιο μετά την κίνηση του Χίτη. Νέο λάθος στην άμυνα της ανόρθωσης. Ναντίνιο κράτησε, αναγκάζεται να πάει πίσω τώρα, θέλει στήριγμα γιατί κινδυνεύει να χάσει εκεί την μπάλα. Ο Δέλας τον πιέζει, ο Διαβαρά τον βοήθησε. Από τον Ανιουέτα μπάλα στον Μασάδο, ο οποίος δεν μπορεί εκεί να συνδυαστεί από κοντινή απόσταση. Εδώ ξανά βλέπετε ο Ναντίνιο χωρίς να βλέπει. Έκανε κίνηση, η μπάλα από τα χέρια του Χίτη κατέβηκε. Δεν υπήρχε πρόθεση, σκοπιμότητα. Δέλας. Σκοπελίτης. Κωνσταντίνου τώρα. Ξανά για τον Δέλα. Η ανόρθωση ευνηδιάστηκε, δεν ξέρω. Ο Τιμούρ και Τσπάγια, πώς αντιδρά Κυριάκο κάτω στον πάγκο. Δεν του αρέσει το γεγονός ότι καθυστερεί ανάπτυξη της ομάδας του με αρκετές πάσες. Δεν φτάνει γρήγορα η μπάλα μπροστά, κάτι που ζητάει συνεχώς. Από το πρώτο λεπτό ο τεχνικός της ανόρθωσης ζητάει από τους προσθέσεις του να παίξουν πιο γρήγορα. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν κάνουν. Έχει μουδιασμένο ξεκίνημα η ανόρθωση. Η Αλκή φαινόταν ότι δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να κάνει τη ζημιά και τα κατάφερε. Διαβαρά, έκοψε ο Κωνσταντίνου, ο Σόσιν δεν μπορεί.
όπως ερχόταν η μπάλα. Με δύναμη έφτασε στον Χίντι. Φάουλ τώρα που σφυρίζει ο κύριος Καπιτανής, έγινε πάνω στον Μασάδο από τον το Πρασίνοβιτς. Μασάδο και Εντκάρ. Πάσα στο Ρουστέμι, κίνηση από τον Μασάδο μπροστά που παίρνει μπάλα. Ξανά για τον Εντκάρ, παρέμβαση από τον Νικολάου, το πλάγιο είναι για την αρχή. Ρουστέμι, Εντκάρ, ξανά ο Ρουστέμι που πέρασε. Ρούγκα μπαίνει στην περιοχή, αλλά ανοίγει λίγο περισσότερο την μπάλα στην προσπάθειά του. Και ο Δέλλας κάνει εκεί την καθοριστική παρέμβαση. Παραχωρεί ωστόσο στη συνέχεια νέο πλάγιο για την Αλκή. Είμαστε στο 18ο λεπτό πλέον της αναμέτρησης. Εδώ και ένα πεντάλεπτο η Αλκή είναι μπροστά στο σκορ. Λαμπάν πέρασε για τον Σόσιν. Ξανά ο Λαμπάν, ανοίγεται ο Τσόκολιτς. Έχει πολύ χώρο μπροστά του να κινηθεί και να πλησιάσει την περιοχή του Χίτη. Βγάζει παλιά πίσω στο δεύτερο δοκάρι ο Νικολάου. Παράλληλα η μπάλα αλλά περνά από όλους. Χωρίς να βρεθεί κάποιος από πλευράς ανόρθωσης στην πορεία της. Διαβαρά κόντρα. Κωνσταντίνου σε καλύτερη θέση. Περνά για τον Γεωργίου. Πρώτος ο Λουκά. Ναντίνιο ελεγχεί. Τζένιτς, Ναντίνιο. Διαβαρά, ο Δέλλας ξανά έκανε εκεί παρέμβαση. Πιέζει ο Μασάδο. Θα χάσει στην συνέχεια από τον Δέλλα. Λαμπάν. Για τον Νικολάου. Ποιος μπερδεύεται αρχικά, αλλά κρατάει την μπάλα. Θέλει να βρει χώρο. Δεν μπορεί να περάσει ξανά για τον Λαμπάν. Μασάδο. Η μπάλα έξω, πλάγιο. Για την ανόρθωση δείχνει ο βοηθός απέναντι ο κύριος Ιωάννου. Χαουάρ περάσει από τον Ανιουέτα και θα πάρει φάουλ. Ο Ανιουέτα έπεσε στα πόδια του. Πρόλαβε όμως και έπαιξε μπάλα ο Χαουάρ. Το σκηνικό μεταφέρεται τώρα στην περιοχή της Αλκής. Με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές να τοποθετούνται σε αυτήν και τον Χαουάρ έτοιμο για το φάουλ, αφού προηγουμένως ο κύριος Καπιτανής κάνει κάποιες παρατηρήσεις για χέρια και σπροξήματα εκεί στην περιοχή, στις τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών. Εκτελεί ο Χαουάρ, περνάει η μπάλα πίσω από τον Ρουστέμι, θα πάει πλάγιο. Ο Μούρκετς πάει ανήσυχος και είναι λογικό μπροστά από τον μπάγκο του. Ο Τσόκολιτς στο πλάγιο για την ανόρθωση. Στην περιοχή πρώτη κεφαλιά που έγινε από τον Λουκά. Ο Σόσιν κερδίζει. Πλάγια βέβαια και εκτός θέλει στηρίγματα. Περνά για τον Σκοπελίτη. Παλιά στην περιοχή. Ο Χίτη θα μαζέψει την μπάλα. Τσόκολιτς στην κεφαλιά, Νικολάου, Ναντίνιο σε καλύτερη θέση, από μακρινέ, επιμένει ο Νικολάου και παίρνει φάουλ. Την προσπάθεια εκεί του Ανιουέτα. Φάουλ σε καλό σημείο πλέον για την ανόρθωση, αν και είναι αρκετά μέτρα μακριά από την αιστεία του Ισλι Χίτη, ο οποίος ήδη κατευθύνει τους συμπαίκτες του για να τοποθετηθούν μπροστά από την μπάλα. Εδώ η φάση άγγιξε και μπάλα ο Ανιουέτα από την θέση όμως που βρισκόταν για να φτάσει στην μπάλα. Λογικά είχε επαφή με τον Νικολάου και σωστά σφύριξε το φάουλ ο κύριος Καπιτανής. Χαουάρ πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Λογικά θα επιχειρήσει απευθείας να σκοράρει. Αυτό κάνει, μπάλα χτυπά σε ποδοσφαιριστές της Αλκής. Στην συνέχεια όμως
Τελευταίος που έχει επαφή με την μπάλα είναι ο Γεωργίου. Γι' αυτό και η κατοχή επιστρέφει στους φιλοξενούμενους. Χίντι. Περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Στέλνει την μπάλα κάτω. Ανιουέτα. Περνά δωρά μπάλα για τον Αντίνιο. Ο Λουκά. Θα βρει μεν το λίμα. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά έστειλε μπάλα στην περιοχή. Ανάγκασε τον Δέρα να διώξει. Χαουάρ. Από την προσπάθεια του Σόσιν κέρδισε. Από τον Σόσιν η μπάλα πάει στον Σκοπελίτη. Ποιος θέλησε να βρει τον Χαουάρ στην κίνηση. Σαν σκέψη ήταν σωστή και πολύ καλή μάλιστα στον κενό χώρο, αλλά λίγο πιο δυνατά χτυπημένη μπάλα έδωσε την ευκαιρία στον τερματοφύλακα της Αλκής να προλάβει και να μαζέψει. Γεωργίου έδιωξε ο Βρασίνοβιτς, έκανε λάθος και στη συνέχεια έκανε και φάουλ στον Διαβαρά. Ευκαιρία για την Αλκή να ανανεώσει την προσπάθειά της και να στείλει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή του Νάκη. Μασάδο και Ρούγκα κοντά στην μπάλα. Ο Ρούγκα τελικά εκτελεί. Διώχνει ο Κωνσταντίνου. Σκοπελίτης ελέγχει. Ανοίγει για τον Λαμπάν. Βγαίνει πάσα μπροστά. Ο Τζένιτς θα κόψει. Ρουστέμι στην συνέχεια πιο μακριά από τον Ανιουέτα. Εντγκάρ κράτησε. Μασάδο αλλάζει με τον Ρουστέμι. Δοκίμασε να περάσει για τον Κωνσταντίνου. Και η Αλκή κερδίζει πλαγιό. Εδώ ο σκόρερ μέχρι στιγμής του απόψινου αγώνα με τον γκολ που πέτυχε στο 13ο λεπτό. Ο κύριος Καβιτανής υποδεικνύει στον Ρουστέμι να πάει πιο πίσω για την εκτέλεση του πλαγίου. Ρούγκα. Ρουστέμι. Μασάδο. Δεν θα τα καταφέρουν οι παίκτες της Αλκής. Ο Λαμπάν κέρδισε. Σόσιν. Κράτησε. Άνοιξε παιχνίδι. Από δεξιά ανεβαίνει ο Τσόκολιτς. Παλιά στην περιοχή ο Σόσιν κυνήγησε πρώτος, τελικά η μπάλα φτάνει στο Λαμπάν που θα βρει εκτός περιοχής το Σκοπελίτη. Θέλει χώρο, δεν θα περάσει η παλιά του για τον Τσόκολιτς. Διαβαρά θα βρει τον Μασάδο. Προϋποθέσεις τώρα για την Αλκή να βγει στην αντεπίθεση. Ο Λίμα καθυστέρησε περιμένοντας την μπάλα να έρθει πάνω του. Ο Γεωργίου κέρδισε εκεί την μπάλα. Αντεπίθεση τώρα για την ανόρθωση. Πάνω κάτω η μπάλα στα τελευταία λεπτά. Καλός ο ρυθμός στο παιχνίδι. Χαουάρ για τον Τσόκολιτς. Νέα προσπάθεια του Σέρβου να βγάλει μπαλιά στην αντίπαλη περιοχή. Ούτε αυτή επιτυχημένη. Νωρίτερα χτύπησε δυνατά την μπάλα. Τώρα δεν πέρασε την μπάλα από τον αντίπαλο που ήταν μπροστά. Λίμα. Μπάλα πάει πίσω. Έτρεξε ο Χαουάρ, αλλά δεν πρόλαβε. Βγήκε ο Νάκη, άφησε στον Κωνσταντίνου, Δέλας τώρα. Σκοπελίτης. Σώση. Ξανά για τον Σκοπελίτη. Χαουάρ, τον πίεσε και ο Τζένιτς, αλλά κράτησε την μπαλά. Λαμπάν, βγάζει μπαλιά, δυνατή και αυτή. Ο Σώση προσπάθησε πάντως. Στην περιοχή, το σούτ από τον Σκοπελίτη και τον γκολ. Να λοιπόν που η ανόρθωση καταφέρνει να απαντήσει και να φτάσει στο κόλπο της σοφάρισης. Με τον Σκοπελίδη που πανηγυρίζει το πρώτο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα με την ανόρθωση από μια φάση που έδειξε αρχικά να μην μπορεί να φέρει το ζητούμενο για την ανόρθωση. Τελικά έρχεται τον γκολ από τον Σκοπελίδη που φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Κοιτάξτε εδώ, δυνατή μπάλα για τον Σόσιν, ο οποίος παρόλα αυτά την κυνήγησε, επανέφερε στην περιοχή ο Νικολάου. Κατέβασε και ο επερχόμενος Σκοπελίτης με πολύ δυνατό σούτ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον Χίτη και η ανόρθωση καταφέρνει
13 λεπτά μετά τον γκολ που δέχθηκε, να ισοφαρίσει τον αγώνα σε 1-1. Ένας αγώνας που εξελίσσεται πάρα πολύ καλά απόψε στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ξεσηκώνονται τώρα οι φίλοι της ανόρθωσης, βλέποντας την ομάδα τους να βρίσκει τον τρόπο για να απαντήσει στον γκολ της Αλκής, η οποία τώρα έχει κερδίσει πλάγιο.